1-2-1-2. Είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Βρισκόμαστε έξω από το νεοσύστατο θέατρο Νου και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον General Manager αλλά και προσωπικό μου φίλο και πρώην συνάδελφο, τον Νίκο τον Τριανταφύλου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φάνη. Αρχικά να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Με τιμάει πολύ η παρουσία σου. Και γι' αυτό άλλωστε μπήκαμε στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε από την αρχή, γιατί μιλάμε για ένα νεοσύστατο θέατρο, όπως είπες και εσύ. Στην Οδό Τρίας. Είμαστε στην Οδό Τρίας, στην Αθήνα. Στον αριθμό 34. Είμαστε στα social ανεβασμένοι ήδη. Υπάρχει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει στηθεί σε αυτή την ομάδα. Είμαστε ένα μοντέρνο και νεανικό σχήμα, θα πω. Αυτό το look and feel θέλαμε να κρατήσουμε και στο θέατρο, όσο πιο απλά μπορούμε, και λεπτομέρειες τέχνης στο θέατρό μας. Έχουμε επενδύσει πολύ στα γραφίτι, στα σχέδια, στα σπρέι. Αλλά και σε υπέροχες παραστάσεις. Μόλις έγινε η παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Βασίλη Τριανταφύλου, έτσι. Σωστά, τον αδερφό μου. Είναι ουσιαστικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου. Ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μας. Και αυτός ο άνθρωπος εξασφάλισε να είμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εγγένεια μέσα σε 2,5 μήνες με το δικό του πάθος. Αυτό είναι γιατί όντως οι θεατρικές ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή κάνουν πρόβα στο θεατρό μας αποδέχτηκαν να γίνει όλη αυτή η κατάσταση σε ένα εργοτάξιο. Επομένως αυτές οι παραγωγές για μας είναι ό,τι πιο σημαντικό. Είναι το ξεκίνημα του Θέατρου Νους και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι το Θέατρο Νους είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος που έχετε βάλει πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι, και αυτό φαίνεται. Είναι ένας χώρος που τον έχετε φτιάξει πάρα πολύ όμορφο και θα ήθελα να μου πεις έτσι, γιατί είσαι και πολύ άσχος, αλλά σήμερα είμαστε και στα εγγένεια του θεάτρου, ποιο είναι το όραμά σου εσένα μέσα από το Θέατρο Νου, τι θα ήθελες να πρεσβεύσει στον πολιτισμό της Αθήνας, έτσι, γιατί είναι ένα νέο θέατρο. Εμείς αρχικά στοχεύουμε όλη η ομάδα, γιατί αποτελούμαστε από 7 συνεργάτες, ουσιαστικά φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει όλο αυτό το project, το οποίο είναι, για την εποχή που ζούμε ήταν αρκετά απαιτητικό για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό, γιατί το κάναμε. Το κάναμε για να έχουμε μία άποψη. Το κάναμε γιατί θέλουμε να πούμε κάτι. Το κάναμε για να πούμε τη δικιά μας τρέλα στο τέλος της ημέρας, αν το θέλεις. Αυτό κάνουμε. Με μια προσεκτική επιλογή ρεπερτορίου, μέσα από όλη την ομάδα και συγκεκριμένα στο Βασίλη τον Τριανταφύλου, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, προσπαθούμε να χτίσουμε μια όμορφη κατάσταση. Ο θεατής που θα έρθει να δει τη μια παράσταση να θέλει να δει και στις υπόλοιπες. Νομίζω θα είναι ένας νέος χώρος που θα γράψει ιστορία και εμείς θα είμαστε εδώ και το Theater Voice για να τον υποστηρίξει, γιατί είναι ωραίο να υπάρχουν και νέες και φρέσκες ιδέες ούτως ώστε να επικοινωνηθούν στο κοινό της Αθήνας και σε όλο το κοινό που θέλει να έρθει να τις δει, για να έχει την επιλογή να διαλέξει, να κρίνει και να παραδειγματιστεί μέσα από την κάθαρση που έρχεται μέσα από όλα αυτά τα έργα. Βεβαίως. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ο κόσμος να φεύγει με ένα χαμόγελο ικανοποίησης, ότι αυτό που επέλεξε να δει, να αφιερώσει χρόνο, του άρεσε, τον γέμισε, κάτι του είπε. Επομένως, Θέατρο Νους 34 στο κέντρο της Αθήνας, ένα πολύ κεντρικό σημείο με πάρκινγκ που μπορείτε να βρείτε, με τα πάντα όλα, με ασφάλεια. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Νίκος Τριανταφύλου, ο General Manager του Θέατρου Νου. Να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι στο Theater Voice και να ευχηθώ καλή αρχή. Εγώ να σε ευχαριστήσω πραγματικά. Είσαι γλυκύτατος άνθρωπος. Η σχέση μας είναι κάποια χρόνια η οποία δεν ήταν φιλική. Υπήρχε μια πολύ όμορφη οικειότητα που έβγαινε ενδεχομένως από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Και χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στο ξεκίνημά μας και μας στηρίζεις με το δικό σου τρόπο, με τις δικές σου δυνάμεις. Σ' ακούω, βλέπω τις δουλειές σου, ανεβαίνεις, κάτι λες, φέρνεις νέες γνώμες, ακούγονται γνώμες.
Και όλο αυτό εμάς μας αρέσει. Εγώ να σε ευχαριστήσω που έχω τέτοιο και είχα τέτοιους συναδέλφους και τώρα φίλους που προοδεύουν επίσης και στην τέχνη που με ενδιαφέρει και εμένα. Οπότε μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Θέατρο Νους 334 ήταν το Theater Voice. Είμαι ο Φάνης Αριτζής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.